καθημερινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία διεξάγει η Ρωσία. Στο στόχαστρο βρίσκονται τρομοκρατικοί πυρήνες, υποστηρίζει η Μόσχα. Η κάμερα του Euronews βρέθηκε στην αεροπορική βάση στη Λατάκια, στα δυτικά της χώρας. Βρισκόμαστε στη Λατάκια, στα παράλια της Μεσογείου. Όλα τα ρωσικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Συρία απογειώνονται από εδώ. Κάνουν περίπου 40 εξόδους την ημέρα. Οι αξιωματούχοι λένε ότι τις τελευταίες 6 εβδομάδες αυτά τα αεροπλάνα έχουν καταστρέψει περισσότερα από 2.500 αντικείμενα τρομοκρατικής υποδομής, όπως υποστηρίζουν. Τα ρωσικά σουκόι στη Συρία υποστηρίζουν από ο αέρος τις επιχειρήσεις του στρατού του Άσαντ καθώς και της Συιητικής Πολιτοφυλακής. Οι ρωσικές δυνάμεις λένε ότι συνεργάζονται τώρα και με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, κυρίως σε επίπεδο πληροφοριών. Αυτό βοήθησε, όπως λένε, τις τελευταίες ημέρες στην απόθεση τζιχαντιστών μακριά από στρατηγικής σημασίας περιοχές και εγκαταστάσεις. Η ρωσική αεροπορία χτύπησε στόχους κοντά στο Χαλέπι και γύρω από την αεροπορική βάση Κουέιρες. Το κατάφερε αυτό χρησιμοποιώντας πληροφορίες που έλαβε από τη Συριακή Αντιπολίτευση, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τους συμμάχους μας στη Συρία, το Ιράν και το Ιράκ, δηλώνει ο Ιγκόρ Κονάσενκοφ, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Στην αεροπορική βάση της Λατάκιας σταθμεύουν εκτός από τα δεκάδες ρωσικά σουκόι, βομβαρδιστικά αεροσκάφη, αναγνωριστικά ντρόν, καταδιοκτικά ελικόπτερα και αντιεροπορικά. Η βάση τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου, ακόμα και για τις ανάγκες της σε φαγητό από τη Ρωσία. Τα αεροπλάνα μας είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα προσβολής στόχων. Αυτό μας επιτρέπει να χτυπάμε τρομοκρατικές υποδομές από τα 15.000 πόδια περίπου, προσθέτει ο Κονάσενκοφ. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τις τελευταίες ημέρες, οι τζιχαντιστές συνεχίζουν να ελέγχουν μεγάλες περιοχές στη Συρία. Συχνά περνούν και στην αντεπίθεση την ώρα που οι δυνάμεις του Άσαντ προσπαθούν να υπερασπιστούν και να επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου τους. Η ρωσική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα αεροσκάφη της θα συνεχίσουν να πλήττουν στόχους όσο χρειαστεί. Ωστόσο, κάποιοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά τους επειδή δεν υπάρχουν θεαματικές αλλαγές στο συσχετισμό δυνάμεων στο έδαφος.